Το σήμερα είναι καλύτερο από το χθες και κατά πάσα πιθανότητα το αύριο θα είναι καλύτερο από το σήμερα. Κανονικά εδώ θα πρέπει να τελειώνει το επεισόδιο, αλλά για κάποιο λόγο μια τέτοια πρόταση είναι πλέον αφιλεγόμενη στις μέρες μας. Η ίδια η λέξη πρόοδος κοντεύει να γίνει ταμπού. Στην τελική, τι είναι πρόοδος? Υπάρχει τρόπος να τη μετρήσουμε αντικειμενικά? Από όλους τους φυσικούς νόμους, αυτός που για μένα έχει τη μεγαλύτερη επιρροή πάνω μας, μεγαλύτερη και από τη βαρύτητα, είναι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής. Ότι δηλαδή όλα τα αντικείμενα και τα συστήματα αντικειμένων εκ φύσεως φθήρονται. Από μια κατάσταση οργάνωσης σιγά σιγά ξεπέφτουν μέχρι που γίνονται θόρυβος. Ένα καστράκι στην άμμο, ένα ρολόι, ένας άνθρωπος, ένα κράτος, αν σταματήσεις να τα τροφοδοτείς με ενέργεια και τα αφήσεις απλά ως έχουν, με την πάροδο του χρόνου αυτόματα καταστρέφονται. Το ότι είναι πιο εύκολο να γκρεμίσεις κάτι παρά να το χτίσεις δεν είναι απλά λαϊκή σοφία, είναι γραμμένο στους νόμους του σύμπαντος. Ως εκ τούτου, η ίδια η ζωή είναι μια αιώνια μάχη ενάντια στο δεύτερο νόμο. Κάθε στιγμή της ζωής μου ξοδεύω χρόνο, ενέργεια και πληροφορίες μόνο και μόνο για να συντηρήσω αυτή την άκρος οργανωμένη και μη τυχαία συλλογή ατόμων που ονομάζεται Μιχάλης. Το ίδιο κάνεις και εσύ, ένα ελάφι, μια τσουκνίδα και ένα βακτήριο. Αλλά με μία τεράστια, τεράστια διαφορά. Τα άλλα ζώα μπορεί που και που να χρησιμοποιούν εργαλεία ή ακόμα να αλλάζουν και οικολογικό περιβάλλον, αλλά ποτέ δεν έχουν αναβαθμίσει το επίπεδο της ζωής τους. Ποτέ δεν έχουν βιώσει οικονομική ανάπτυξη, πόσο μάλλον αγροτικές, αστικές και βιομηχανικές επαναστάσεις. Γιατί? Διότι σε αντίθεση με το ελάφι και την τσουκνίδα και το βακτήριο, εσύ έχεις αυτό που λέμε ελεύθερο χρόνο. Φαντάσου για λίγο ότι είσαι ένα ελάφι, οκ? Okay? Κάθε μέρα έχεις να κάνεις ουσιαστικά 4 πράξεις. Να κοιμηθείς, να φας, να φροντίσεις να μην σε φάνε άλλοι και να κοινωνικοποιηθείς, δηλαδή να μαρκάρεις το εδαφός σου, να βρεις κάποιο θηλυκό κλπ. Κλπ. Τώρα μέτρα τις αντίστοιχες πράξεις που πρέπει να κάνεις σαν σύγχρονος καθημερινός άνθρωπος. Ύπνος, φαΐ, μαγείρεμα, ντύσιμο, δουλειές του σπιτιού, καθαριότητα, ψώνια, εργασία. Η λίστα δεν έχει τελειωμό. Θεωρητικά τα ελάφια θα πρέπει να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο από σένα. Αλλά τελικά εσύ είσαι αυτός που βρίσκει την ώρα να διαβάσει βιβλία, να πάει για καφέ και να δει επιστημονικά βιντεάκια στο ίντερνετ. Όλοι μας ζούμε περικυκλωμένοι από κάποιες άλλες μη τυχαίες συλλογές ατόμων που λέγονται τεχνολογίες, τις οποίες η ανθρωπότητα συνεχώς εφευρίσκει, τροποποιεί και αντικαθιστά με καινούργιες. Από το κινητό σου μέχρι το κεραμίδι που έχεις πάνω από το κεφάλι σου. Το σύνολο αυτών των τεχνολογιών, γνωστό και με το όνομα πλούτος, συνεργάζεται με το σύνολο των ανθρώπων με ένα και μόνο σκοπό. Να κάνει τη μάχη ενάντια στο δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής όλο και πιο εύκολη, δημιουργώντας έτσι όλο και περισσότερο ελεύθερο χρόνο στη ζωή μας. Αυτό με μία λέξη ονομάζεται πρόοδος. Τώρα, είναι σταθερή και συνεχόμενη αυτή η πρόοδος? Φυσικά και όχι, παιδιά. Η ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη θάνατο, μιζέρια και εξαθλίωση. Δεν τρέφω αυταπάτες. Υπάρχουν πολλά κανάλια στο YouTube που μπορούν να σας ενημερώσουν ακριβώς για αυτά. Να πάτε και εκεί. Όχι τώρα, μετά το επεισόδιο. Στο συγκεκριμένο βίντεο κάνουμε αυτό που κάναμε και στο επεισόδιο για την παρακμή της αρχαίας Ρώμης. Εξετάζουμε την ανθρώπινη ιστορία μακροσκοπικά, σαν φυσικό φαινόμενο. Οπότε ναι, η ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη θάνατο, μιζέρια και εξαθλίωση, για τον ίδιο λόγο που και η ιστορία των ελαφιών και των σκίουρων είναι γεμάτη θάνατο, μιζέρια και εξαθλίωση. Και τα τρία είναι απλά διαφορετικές εκφράσεις του δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής. Πρόοδος είναι η όλο και καλύτερη αντίσταση σε όλα αυτά. Καλά τα λες, Μιχάλη, βρωμερό παρεκκλεισμένο νεοφιλελέ καπιταλιστικό γουρούνι, σας ακούω να λέτε. Αλλά η πρόοδος είναι μια εντελώς θεωρητική έννοια, μια ιδέα που μάλιστα αλλάζει από κουλτούρα σε κουλτούρα. Υπάρχει περίπτωση να ορίσεις, πόσο μάλλον να μετρήσεις ένα τόσο αφηρημένο κόνσεπτ όπως η πρόοδος? Αμέ, και όχι απλά υπάρχει περίπτωση, το έχουν μετρήσει εδώ και 20 χρόνια χρησιμοποιώντας το υπέρτατο σύμβολο της ανθρώπινης πρόοδου, την ταπεινή λάμπα ηλεκτρικού ρεύματος. Το 1994, ο οικονομολόγος William Nordhaus χρησιμοποίησε το τεχνητό φως για να κάνει ακριβώς αυτό, να ποσοτικοποιήσει με ακρίβεια το φαινόμενο της ανθρώπινης πρόοδου. Συνήθως, αν θες να συγκρίνεις την υλική πρόοδο μεταξύ δύο εποχών, τι κάνεις? Παίρνεις το μισθό της εκάστοτε εποχής, τους προσαρμόζεις σε σημερινά λεφτά σύμφωνα με τον πληθωρισμό και μετά συγκρίνεις αυτούς τους δύο μισθούς. Το 1850, ας πούμε, ένα μεροκάματο 10 δολάρια σε κατατάσσεις στους μεσοαστούς. Αλλά σε εποχές μεγάλης τεχνολογικής πρόοδου, που το βιωτικό επίπεδο αυξάνεται απρόβλεπτα, ένας απλός δείκτης πληθωρισμού δεν μας αρκεί. Διότι δεν πιάνει κάτι το οποίο κατά τα άλλα είναι προφανές. Ότι το 1850 δεν υπήρχαν τα καταναλωτικά αγαθά που έχουμε σήμερα. Όσο πλούσιος κι αν ήσουν τότε, δεν είχες ψυγείο, πλυντήριο, τηλέφωνο, αμάξι και μια σειρά πράγματα που αντικειμενικά σε κάνουν να ζεις καλύτερα ανεξάρτητα από το μισθό σου. Αυτό που χρειαζόταν ο Nordhaus ήταν ένας δείκτης για να τα δέσει όλα αυτά μαζί. Και τον βρήκε στο τεχνητό φως. Ένα προϊόν που για όλη την ιστορία μας ακροβατούσε πάντα στο όριο μεταξύ πολυτέλειας και ανάγκης. Οπότε, αν το πάμε καθαρά με χρηματικούς όρους,
η ίδια ποσότητα φωτός για το έτος 1300 κόστιζε περίπου 20.000 φορές περισσότερο από τη σήμερα. Αλλά ο Νόρτχαους δεν έμεινε εκεί, έκανε τη σωστή ερώτηση που είναι η εξής. Πόσες ώρες πρέπει να εργαστείς προκειμένου να εξασφαλίσεις μία ώρα τεχνητό φως το βράδυ? Στη Βαβυλώνα του 1700 π.Χ. είχαμε λιχνάρια που καίνε σου σαμέλαιο. Για να σκαλίσεις ένα λιχνάρι και να αποστάξεις το λάδι μίας ώρας, χρειαζόταν να δουλέψεις 50 ώρες. Αντίστοιχα, το 1800 ένα κερί από ζωικό λίπος θα σου κόστιζε 6 ώρες δουλειά. Την ίδια εποχή, μία λιχνία πετρελαίου 15 λεπτά δουλειά. Στα 50s, ένας λαμπτήρας πυρακτώσεως με τους τότε μισθούς κόστιζε 8 λεπτά δουλειά. Και σήμερα, με μοντέρνους μισθούς και μοντέρνες λιχνίες φθορισμού, ένας εργαζόμενος για να εξασφαλίσει μία ώρα τεχνητό φως το βράδυ χρειάζεται να δουλέψει μισό δευτερόλεπτο. Αυτό είναι μια βελτίωση της τάξης του 50%. Τόσο καλύτερα ζεις από τους προγόνους σου. Και δεν το υπολογίσαμε σε λεφτά, το υπολογίσαμε στο νόμισμα που πραγματικά μετράει. Το χρόνο σου. Ξέχνα τα ευρώ, ξέχνα τα δολάρια και ξέχνα το χρυσάφι. Η πραγματική αξία ενός αντικειμένου είναι οι ώρες που ξόδεψες για να τα αποκτήσεις. Και πρόοδος σημαίνει να αποδεσμεύεις όλο και περισσότερες από αυτές τις πολύτιμες ώρες και να τις ξοδεύεις κάπου αλλού. Να ασχολείσαι με την οικογένεια και τους φίλους σου. Να διαβάσεις ένα βιβλίο. Να λιώνεις το Warcraft. Ή ακόμα καλύτερα, να επενδύσεις αυτές τις ώρες πίσω στην κοινωνία, ανακαλύπτοντας μια νέα ηθική αρχή. Ή εφευρίσκοντας μια τεχνολογία που θα εξοικονομήσει ακόμα περισσότερες ώρες σε όλους μας. Ο πλούτος όντως δεν θα σου φέρει αυτόματα την ευτυχία, αλλά θα σου αγοράσει τον ελεύθερο χρόνο που θα σου επιτρέψει να επιδιώξεις αυτή την ευτυχία. Όπως πολύ σωστά είπε και ο Μπρέχτ, πρώτα μάσα και μετά ηθική. Ευχαριστούμε πολύ τη Volton που στηρίζει το What the Fact και μας βοηθάει να φέρουμε την επιστήμη κοντά σας. Μάθε πώς μπορείς να αλλάξεις και εσύ τη σχέση σου με το ηλεκτρικό ρεύμα στο volton.gr.